Εδώ στην Πρέβεζα και σε όλη την Ήπειρο απευθυνόμαστε στους εργάτες και τις εργάτριες, στους βιοπαλαιστές αγρότες, στους μικροεπαγγελματίες, στις γυναίκες και τους νέους των λαϊκών οικογενειών. Τώρα ήρθε η ώρα να κάνουν αυτό που πολλοί ακόμη ίσως δεν είχαν σκεφτεί ή είχαν απορρίψει ή το είχαν αναβάλει για το μέλλον. Να συμπορευτούν δηλαδή με το ΚΚΕ στους αγώνες, στο κίνημα, σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας και στις εκλογές με τη στήριξη των ψηφοδελτίων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Αν πριν μερικά χρόνια η επιλογή για τους περισσότερους ήταν ίσως η αναμονή, μήπως κέρθηκαν ένας νέος σωτήρας, τώρα η επιλογή δεν μπορεί παρά να είναι η συμπόρευση με το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής. Γιατί τα δύσκολα γίνονται όλο και χειρότερα. Ανατροπή λοιπόν, γιατί από την ίδια μας την πείρα μπορούμε να καταλάβουμε πως αυτή η σάπια εκμεταλλευτική κοινωνία δεν μερεμετίζεται, δεν επιδέχεται επιμέρους διορθώσεις, παρά μόνο αλλάζει εκβάθρον. Στη θέση της μπορούμε να χτίσουμε μια νέα πιο όμορφη κοινωνία με λαϊκή ευημερία. Μπορούμε γιατί έχουμε τα υλικά. Είναι οι μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες αυτής της χώρας. Μιας χώρας πλούσιας απ' άκρη σ' άκρη, όπως γνωρίζουν οι εργαζόμενοι όλοι, οι αγρότες, οι επαγγελματίες, όπως μαθαίνουν τα νέα παιδιά και εδώ στην Πρέβεζα, σε ολόκληρη την Ήπειρο, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι η αλματώδης, η τεράστια ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας που στα χέρια της εργατικής τάξης και όλου του λαού μπορεί να αξιοποιηθεί για τις δικές τους ανάγκες, για τις ανάγκες των πολλών και όχι για τα κέρδη των λίγων, των καπιταλιστών. Είναι οι ίδιοι οι έμπειροι και ικανοί εργάτες της χώρας, οι τεχνίτες, οι επιστήμονές της. Έχουμε τα υλικά, έχουμε και το σχέδιο, το επιστημονικό, επεξεργασμένο, πραγματικά φιλολαϊκό πρόγραμμα του ΚΚΕ. Δεν σας ζητάμε να συμφωνήσετε σε όλα μαζί μας. Μπορούμε όμως να συμφωνήσουμε πως αυτό που επήγει σήμερα είναι να αφήσουμε στην άκρη αυτή την παραλυτική λογική της αναμονής και να μπούμε μπροστά. Μπορούμε να συμφωνήσουμε πως αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι να γίνει ο ίδιος ο λαός μας ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Ιδιαίτερα σήμερα που όλοι τα κόμματα που θέλουν να κρατήσουν την κυβερνητική σκυτάλη, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, ή να την πάρουν ξανά όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και από κοντά αυτά που θέλουν να τη μοιραστούν μαζί τους όπως το ΠΑΣΟΚ, μαζί με τα διάφορα, με τα υπόλοιπα επιτελεία του συστήματος, ζητούν από το λαό να κάνει ξανά και ξανά υπομονή. Γιατί όπως λένε, όλα όσα ζούμε είναι μια άσχημη συγκυρία, μια μικρή παρένθεση που σε λίγο θα κλείσει και αυτή και θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα, λένε. Μα ακριβώς όσα ζούμε, αυτή είναι η κανονικότητα η δική τους. Είναι η κανονικότητα ενός συστήματος που δεν μπορεί πλέον να διαχειρίζεται τα διάφορα αδιέξοδά του με τον τρόπο που το έκανε σε παλιότερες εποχές, σε άλλες περιόδους. Είναι η κανονικότητα ενός συστήματος που στερεύει από επιλογές, από διαχειριστικά μοντέλα, προκειμένου να διαιωνίζει την κυριαρχία του και να χειραγωγεί τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία. Γι' αυτό γίνεται ολοένα και πιο επιθετικό, πιο επικίνδυνο, πιο αντιδραστικό σε όλα τα επίπεδα. Οι αποδείξεις καθημερινά είναι πολλές. Πρώτα απ' όλα η ένταση της καταστολής, η αντιμετώπιση του εχθρού λαού, το ίδιο το σάπιο διεφθαρμένο κράτος που γίνεται ολοένα πιο εχθρικό, πιο αντιδραστικό, πιο εγκληματικό σε όλα τα επίπεδα στις ανάγκες του λαού και της νεολαίας.
έχουμε και λέμε υποκλοπές και παρακολουθήσεις και ένας νέος νόμος για την ΕΕΠ, ο οποίος ενισχύει ακόμα περισσότερο το οπλοστάσιο μαζικής και προληπτικής κρατικής παρακολούθησης. Άλλωστε, αυτός είναι ο στόχος τους. Να δυναμώσουν δραστικά τα όπλα που έχει στα χέρια της η σημερινή και κάθε κυβέρνηση, συνολικά η άρχουσα τάξη και το κράτος της. Στο όνομα της εθνικής ασφάλειας που έχει γίνει λάστιχο για να μπορεί και να τους χωρέσει όλους, πρώτα απ' όλους τους εργαζόμενους, το λαό μας δηλαδή, σύμφωνα με το κρατικό δόγμα που είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Συνέχεια έρχονται στο φως και δημοσιεύονται νέα στοιχεία για υποκλοπές και για παρακολουθήσεις, όπως έγινε σήμερα με τον Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Εμείς θεωρούμε ότι όλα αυτά έχουν την αξία τους και όλα πρέπει να διερευνηθούν. Και συνεχίζουμε. Εδώ πρέπει να δούμε το εξής ζήτημα, σαν λαός, σαν χώρα. Πολύ φοβόμαστε ότι εάν όλα αυτά, τα σκάνδαλα που βγαίνουν και η έρευνα που γίνεται, υποταχθούν σε ένα δικοματικό καυγά, σαν και αυτόν που παρακολουθήσαμε τις προηγούμενες μέρες στη Βουλή, στο τέλος θα επικρατήσει και μια δικοματική ομερτά μεταξύ τους, όπως συνήθως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις χρόνια τώρα, τα ξέρουμε άλλωστε, αφήνοντας έξω την εικόνα του ίδιου του κράτους υποκλοπέα και χαφιέ. Παραπέρα, ένταση της καταστολής, της κρατικής καταστολής του αυταρχισμού, που πότε έχει το πρόσωπο του κράτους διαρρήκτη και μπουκάρει στα σπίτια φτωχών οικογενειών, φτωχών ανθρώπων για να τα βγάλει στο σφυρί, πότε φοράει τη στολή του αστυνομικού της δίθεν προστασίας του πολίτη και πυροβολεί εν ψυχρό 16χρονους. Το ίδιο το κράτος που από τη μια μεριά στέλνει ένα μικροπαραβάτι να χαροπαλεύει και από την άλλη κλείνει τα μάτια μπροστά στο θάνατο ενός μικρού παιδιού στο σχολείο, στο προάβλιο του σχολείου, από έκρηξη λέβητα, επειδή το ίδιο το κράτος εκεί είναι απόν, έχει πετάξει από πάνω του την οποιαδήποτε ευθύνη στο όνομα της αυτονομίας της σχολικής μονάδας, όπως θρασίτατα δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Θα το πούμε για μια ακόμη φορά. Καμιά συγκάλυψη, καμιά ανοχή στην κρατική βία και καταστολή. Ναι, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το ΚΚΕ λέει στο λαό να γίνει αυτός ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων με ενιαίο πανελλαδικό αγώνα, με προετοιμασία και οργάνωση από τα κάτω, με εστίες αντίστασης και μέτωπα πάλης σε κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε χώρο σπουδών, σε κάθε πόλη, γειτονιά και χωριό. Με προοπτική να συναντηθούν όλοι και όλες στις διάφορες μάχες, στις απεργιακές μάχες, όπως αυτή της 9ης του Νοέμβρη, στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όπως αυτές που προετοιμάζονται για τις 17 Δεκεμβρίου, ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στους πληστηριασμούς, για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Αυτό απαντάμε εμείς όταν τα άλλα κόμματα, όλα μαζί και το καθένα ξεχωριστά, με τον τρόπο τους θα ζητήσουν από το λαό να κάνει πάλι νέες θυσίες, αυτή τη φορά για να αντιμετωπιστεί μια νέα οικονομική καπιταλιστική κρίση που κυοφορείται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά την Ευρωζώνη. Δηλαδή, να κάνει τι ο λαός? Να βάλει ξανά πλάτη, θα του πούνε, για να διασωθούν τα μονοπόλια, να διασωθούν τα κέρδη τους. Μόνο που σήμερα ελάχιστοι έχουν καταφέρει από τους εργαζόμενους να βγάλουν το κεφάλι έξω από το νερό, να μην πνίγονται. Οι περισσότεροι πληρώνουν ακόμα τα σπασμένα των προηγούμενων κρίσεων. Σκεφτείτε πως αν τα προηγούμενα χρόνια πεινούσε αυτός που έχανε τη δουλειά του, ήταν άνεργος, σήμερα πεινάει και αυτός που δουλεύει.
όχι μόνο γιατί η ακρίβεια τσακίζει το εισόδημα, αλλά γιατί κανένας μισθός, για να μην μιλήσουμε για τις συντάξεις, δεν έχει επανέλθει τουλάχιστον στα επίπεδα προηγούμενων χρόνων, προηγούμενων πολύ περισσότερο δεκαετιών. Ήδη ζητάνε από το λαό να κάνει υπομονή διαρκείας, γιατί έχουν αρχίσει να ψιθυρίζουν πως η ακρίβεια δεν είναι παροδική. Και φυσικά είναι σίγουρο ότι αυτή δεν αντιμετωπίζεται με τα διάφορα καλάθια του Γεωργιάδη, που αν πριν βοηθούσε τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ να ξεστοκάρουν τα προϊόντα τους, τώρα στις γιορτές θα βοηθήσει και τις αλυσίδες των παιχνιδιών να κάνουν το ίδιο. Και μαζί με όλα αυτά ζητάνε από το λαό να μένει στο σπίτι, αυτή τη φορά χωρίς φώτα, χωρίς θέρμανση, γιατί η πράσινη μετάβαση για την οποία μας παραμύθιαζαν τόσα χρόνια σημαίνει τελικά πανάκριβη ενέργεια. Και αυτή η πανάκριβη ενέργεια δεν έπεσε από τον ουρανό, ούτε μας την έστειλε δώρο ο Πούτιν τελευταία με τον πόλεμο. Αυτή η πανάκριβη ενέργεια είναι πρώτα απ' όλα το αποτέλεσμα της απελευθέρωσης της ενέργειας, της στρατηγικής του κεφαλαίου για την πράσινη ανάπτυξη με την απολιγνητοποίηση που όλες οι κυβερνήσεις υλοποίησαν. Είναι και αποτέλεσμα των κυρώσεων ενάντια στη Ρωσία, τις οποίες πληρώνει τελικά πάλι μόνο ο ίδιος ο λαός. Την ίδια ώρα βέβαια, μια χούφτα παράσιτα, όπως οι εφοπλιστές, περιμένουν να πλουτίσουν ακόμα περισσότερο, όπως με θράσος σκομπάζει ο εκπρόσωπός τους, ο Βερνίκος, ότι θα γίνει με το εμπάρκο στο ρώσικο πετρέλαιο, αλλά και με τη μεταφορά του πανάκριβου αμερικάνικου LNG, του υγροποιημένου αερίου. Χρυσές δουλειές θα κάνουν οι εφοπλιστές, όπως και άλλοι καπιταλιστές, μεγάλοι επιχειρηματίες, βιομήχανοι, που θα επωφεληθούν από το ζεστό χρήμα, από τις επιδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ξανά ο λαός θα πληρώσει, αφού για να εκταμιεύονται οι πόροι του, νέοι αντιλαϊκοί νόμοι θα ψηφίζονται, όπως την περίοδο των μνημονίων. Τύχες Γιάννη δηλαδή, τύχα πάντα. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, πως ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ κονταροχτυπιούνταν τις προάλλες στη Βουλή και έδιναν εξετάσεις για το ποιος είναι ο καλύτερος υπηρέτης των εφοπλιστικών συμφερόντων, με τον ένα να κόβει και τον άλλο να ράβει υπέρ της εθελοντικής φορολογίας των εφοπλιστών, όλοι τους απέρριπταν χωρίς καμιά συζήτηση την τροπολογία του ΚΚΕ για την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στην ίδρευση, στις τηλεπικοινωνίες, στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο φυσικό αέριο για οικιακή χρήση. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μέσα σε δύο μόλις εβδομάδες, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ απέρριψαν χωρίς συζήτηση 5 τροπολογίες που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ για την ανακούφιση του λαού μας. Συγκεκριμένα την τροπολογία για την πάυση των πληστηριασμών σε βάρος της πρώτης κύριας κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων των λαϊκών στρωμάτων, την απέρριψαν. Την τροπολογία για την επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και τη σύνταξη στους εργαζόμενους στο δημόσιο και τους συνταξιούχους, την απέρριψαν. Την τροπολογία για τη ρύθμιση των χρεών ατομικής ασφάλισης προς τα ασφαλιστικά ταμεία των μη μισθωτών και των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, που θα ανακούφιζε πολλούς βιοπαλαιστές, πολλούς αγρότες, την απέρριψαν. Την τροπολογία για την επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ με πλήρη εργασιακά δικαιώματα για τους εργαζόμενους, όπως προβάλλουν με τον ηρωικό αγώνα τους οι εργάτες της επιχείρησης, την απέρριψαν. Όμως εμείς δεν σταματάμε εκεί. Δίνουμε τη μάχη μέσα στο λαό. Γιατί αν κάτι θετικό μπορεί να προκύψει, αυτό θα συμβεί μόνο από τη δική του δράση, από τη δική του κινητοποίηση σε συμπόρευση με το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις
που προαλήφονται να γίνουν χαλίφοι στη θέση του χαλίφη αυτές, όλοι μαζί και ο καθένας πάλι χωριστά, ζητούν λευκή επιταγή από το λαό για να μπλέξουν ακόμα βαθύτερα τη χώρα, το λαό, στα βρώμικα σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Αυτά τα βρώμικα σχέδια επιβάλλουν τη μετατροπή της χώρας μας σε ένα απέραντο πολεμικό ορμητήριο με στρατιωτικές βάσεις και υποδομές που εκτός όλων των άλλων έχουν απογειώσει τη συμμετοχή και εμπλοκή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Έναν πόλεμο που κλιμακώνεται επικίνδυνα, όπως προμηνύουν και οι απειλές Πούτιν, ότι θα υπερασπιστεί με όλα τα μέσα, τα συμφέροντα της δικής του πλέον καπιταλιστικής Ρωσίας, μετά και τις επιθέσεις σε βάσεις στην ενδοχώρα της. Οι απειλές αυτές όμως αφορούν και σε όλους όσοι εμπλέκονται σε αυτόν τον πόλεμο, όπως είναι και η χώρα μας. Μια εμπλοκή η οποία όσο πάει δυστυχώς και αναβαθμίζεται. Δεν είναι μόνο το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης που έγινε βασικός κόμβος με στρατιωτικών δυνάμεων και οπλισμού, το μεγαλύτερο success story του τελευταίου έτους, όπως το ονόμασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Δεν είναι μόνο η βάση της Σούδας, η οποία έχει επεκταθεί, έχει αναβαθμιστεί, ώστε να χωρέσει το πλήθος των πολεμικών πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή. Είναι και η αποστολή πολεμικού οπλισμού στην Ουκρανία και αλλού, υλικού όμως χρήσιμου για την άμυνα της χώρας μας, όπως είναι τα τεθωρακισμένα. Τώρα έχουμε και εκπαίδευση Ουκρανών κομάντο σε διάφορα στρατόπεδα της Ελλάδας, αλλά και νέες υποσχέσεις του ΝΑΤΟ για επιπλέον βοήθεια στην αντιδραστική κυβέρνηση του Ζελένσκι στην Ουκρανία. Νέα βοήθεια δηλαδή από τις χώρες μέλη του, συνεπώς και την Ελλάδα, η οποία όπως φαίνεται συζητάει ακόμα και την παραχώρηση των S-300, για να μην σας πω ότι το έχει αποφασίσει κιόλας. Πολεμικό ορμητήριο αποτελεί και ολόκληρη η Δυτική Ελλάδα, με τη βάση του Άραξου, η οποία είναι κρίκος στον πυρηνικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ, όπως εδώ και καιρό έχουμε καταγγείλει ανοιχτά. Εδώ και δεκαετίες έχουμε αποκαλύψει προοπτική επανεγκατάστασης πυρηνικών όπλων, αποκαλύψεις οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί, ούτε έχουν διαψευστεί από καμία κυβέρνηση. Επίσης, τη βάση της Ανδραβίδας, που μετατρέπεται σε νατοϊκή βάση, αλλά και του Άκτιου, όπου εδρεύουν τα υπτάμενα ραντάρ AWACS και της ναυτικής διοίκησης Ιωνίου, που συμμετέχει και συντονίζει τις αμερικανονατοϊκές επιχειρήσεις στο Ιόνιο. Εδώ στην περιοχή, η βάση του Ακτίου είναι μια ενεργή και συνεχώς αναβαθμισμένη νατοϊκή επιθετική βάση. Τα υπτάμενα ραντάρ που σταθμεύουν στη βάση αυτή συμβάλλουν καταλυτικά στον έλεγχο των Βαλκανίων, της Μαύρης Θάλασσας, της Ευρασίας, της Μέσης Ανατολής. Και όχι μόνο, συμβάλλουν και στο συντονισμό των εναέριων, επίγειων και θαλάσσιων νατοϊκών δυνάμεων στη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων που γίνονται στην Ανατολική Ευρώπη ή στην Ανατολική Μεσόγειο. Για να καταλάβει κανείς πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η βάση στο Άκτιο για τα βρώμικα αυτά σχέδια, φτάνει να δει τα κονδύλια που διαθέτει το ΝΑΤΟ για τον εξυγχρονισμό της. Και το κρίσιμο ερώτημα είναι, τι έχουν να κερδίσουν οι εργαζόμενοι, ο λαός της Πρέβεζας, από αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις? Προς το παρόν, το μόνο που κερδίζει είναι ο φόβος, είναι η ανασφάλεια, μην τυχόν και γίνει στόχος αντιπίνων μαγνήτης άλλων επιθέσεων. Τι άλλο χρειάζεται να δούμε ή να ακούσουμε για να πούμε φτάνει ως εδώ? Αρκετά πια. Πρέπει να σταματήσει η χώρα μας να είναι ξέφραγο αμπέλι των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Να σταματήσει η εμπλοκή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Να κλείσουν όλες οι βάσεις του θανάτου. Όσο για τα διάφορα γελία, τα λέω γελία γιατί, για να μην πούμε, είναι τραγικά βέβαια στην πραγματικότητα, αυτά που αναπαράγει συνεχώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι η συμμετοχή μας και η εμπλοκή μας
στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία συνιστά πράξη αλληλεγγύης εκ μέρους της χώρας μας, την οποία θα πάρουμε, λέει, πίσω εάν και όταν χρειαστεί. Δηλαδή, αν η Τουρκία μας επιτεθεί, όπως μόνιμα μας απειλεί, πρόκειται αυτό που λέει για ένα τεράστιο ψέμα με στόχο να παραπλανήσει το λαό μας. Και αυτό έχει αποδειχτεί με τραγικό τρόπο ούκ ολίγες φορές στην ιστορία, στο πρόσφατο παρελθόν. Αλήθεια, για ποια αλληλεγγύη μιλάμε? Εκτός αν ονομάζουν αλληλεγγύη τα χαστούκια που εισπράττουν από τους ίδιους τους συμμάχους τους. Πιο πρόσφατο, αυτό τον είπα, των Αμερικάνων, όπου με τον πιο επίσημο τρόπο, στο κείμενο για τον προϋπολογισμό του Αμερικάνικου Πενταγώνου και στο θέμα για τα F-16 που παζαρεύει η Τουρκία, γίνεται αναφορά σε κάποιες συστάσεις. Δηλαδή, μας κοροϊδεύουν και από πάνω, λέγοντας ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν πρέπει να πραγματοποιούν μη εξουσιοδοτημένες υπερπτήσεις εναέριους χώρους άλλων νατοϊκών συμμάχων. Τους έκαναν τα μούτρα κρέας με αυτό που τους λένε. Επιβεβαίουν απλά πως τα πανιά της τουρκικής επιθετικότητας και προκλητικότητας φυσάει αμερικανονατοϊκός αέρας. Αλλά και το προφανές ότι οι τουρκικές διεκδικήσεις βρίσκονται ήδη στο τραπέζι του παζαριού για να διασφαλιστεί, όπως λένε, η συνοχή του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία αλλά και απέναντι στην Κίνα. Παζάρια όμως που θα πάρουν αμπάριζα τα κυριαρχικά δικαιώματα της δικής μας χώρας. Και επειδή και εδώ στην Πρέβεζα θα έρθουν ξανά ντυμένοι φίλοι οι εχθροί, θυμίστε τους λοιπόν σε όλους που στην ουσία όλα τα άλλα τα κόμματα συμφωνούν στην εμπλοκή αυτή της Ελλάδας σε αυτούς τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, στον πόλεμο στην Ουκρανία, με την παραχώρηση των κρίσιμων υποδομών της χώρας για τη διεξαγωγή του πολέμου, συμφωνούν στην επιβολή κυρώσεων, τις οποίες τελικά πληρώνει ο λαός μας από την τσέπη του. Σε αυτά συμφωνούν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Όλοι τους ψήφισαν στο Ευρωκοινοβούλιο την αποστολή όπλων στην αντιδραστική κυβέρνηση Ζελένσκι. Χειροκρότησαν μάλιστα το Ζελένσκι, τους είδαμε όλοι, και τους Ναζί του Αζόφ στη Βουλή μέσα. Ψήφισαν την προμήθεια των Ραφάλ και άλλους εξοπλισμούς τεράστιους με κριτήριο τις νατοϊκές προτεραιότητες και ανάγκες. Ψήφισαν και στήριξαν την ιδιωτικοποίηση αλλά και την νατοποίηση των ναυπηγείων της Ελευσίνας. Ψήφισαν την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, επεκτείνοντας και άλλο το ΝΑΤΟ στα σύνορα της Ρωσίας, ρίχνοντας και άλλο λάδι στη φωτιά. Δεν είναι μόνο αυτά. Στην πραγματικότητα στηρίζουν και όλη αυτή τη σαπίλα του συστήματος, τη διαφθορά και τη δυσοδεία. Πότε με τους πάτσιδες της Νέας Δημοκρατίας, αυτά τα κοράκια με τα φαντς που βγάζουν σπίτια σε πληστηριασμούς, πότε με τις διάφορες καηλοί του ΠΑΣΟΚ που συνελήφθη χτες, όπως μάθαμε όλοι, για διαφθορά στις Βρυξέλλες, αυτό το κέντρο δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημιουργεί τους διεφθαρμένους. Βέβαια, έτσι εξηγείται, θα θυμόσαστε όλοι, εκείνο το θράσος της κυρίας Εύας Καηλή να εξυμνεί τους σεΐχηδες του Κατάρ που δολοφόνησαν 6.000 ανθρώπους εργάτες στα έργα του Μουντιάλ. Οι Βέλγικες αρχές τώρα, από ό,τι μαθαίνουμε, λένε τα κανάλια, από ό,τι γράφουν οι εφημερίδες τους, την ελέγχουν, την διώκουν για χρηματισμό και διαφθορά. Νεοφιλελεύθεροι και σοσιαλδημοκράτες επί το έργον της μίζας και της αρπαχτής. Αυτά είναι τα κόμματα του κεφαλαίου. Φίλες και φίλοι, και εδώ στην Πρέβεζα απευθυνόμαστε στα μεγάλα τμήματα του ελληνικού λαού που αναγνωρίζουν ότι το ΚΚΕ είναι δύναμη αξιοπιστίας, μαχητικότητας, συνέπειας. Αυτοί είμαστε. Και ξέρουμε πως μια τέτοια γνώμη έχουν για μας και όσοι προηγούμενα χρόνια στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία ή άλλες πολιτικές δυνάμεις. Είναι όλοι αυτοί που τα προηγούμενα χρόνια έδωσαν βάση σε αυτά που έλεγε η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης.
ότι δήθεν η ανάπτυξη θα είναι για όλους και βιώσιμη, πως τώρα θα τρέξουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα, τα ίδια πλασάρει τώρα προεκλογικά κάτω από τον τίτλο «Σταθερότητα, συνέπεια, συνέχεια». Ας σκεφτεί όμως ο καθένας και η καθεμιά με κριτήριο τα δικά του συμφέροντα, ανασύροντας και το ταξικό του ένστικτο. Σταθερότητα για ποιον λένε, συνέπεια, συνέχεια για ποια συμφέροντα λένε. Γιατί η μόνη σταθερότητα που υπόσχεται ο Μητσοτάκης είναι αυτή που έχουν ανάγκη οι καπιταλιστές, οι μεγάλοι, για την κερδοφορία τους. Η μόνη συνέπεια, η μόνη συνέχεια είναι αυτή της αντεργατικής αντιλαϊκής πολιτικής που τρέχει τις απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου. Τα αποτελέσματα της αντιλαϊκής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας φαίνονται παντού. Στους χώρους δουλειάς όπου οι εργάτες κυνηγάνε το μεροκάματο, στα χωριά όπου οι αγρότες στενάζουν κάτω από το αυξημένο κόστος παραγωγής, πουλάνε όσο στους μεσάζοντες, στις πόλεις και στην Ήπεθρο όπου οι μικροί επαγγελματίες παλεύουν με τα χρέη τους, φαίνονται στα υποβαθμισμένα σχολεία, στα διαλυμένα νοσοκομεία όπως αυτό της Πρέβεζας που επισκεφθήκαμε το πρωί, με τις τεράστιες ελλείψεις, φαίνονται σε όλους τους τομείς της ζωής του λαού. Και εμείς αυτά τα αποτελέσματα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας τα ξέρουμε πολύ καλά, γιατί εμείς οι κομμουνιστές μαζί με άλλους αγωνιστές μπήκαμε μπροστά για να αντιπαλέψουμε την πολιτική της, για να αποκαλύψουμε τις συνέπειές της, για να φρενάρουμε τις επικίνδυνες για το λαό εξελίξεις, για να κερδίσουμε έστω και μερικές ανάσες ανακούφισης. Αυτή είναι η δική μας συνέπεια που έχει ως κριτήριο τις ανάγκες των πολλών, του λαού και όχι των λίγων, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με ταξικό κριτήριο επίσης και με ταξικό προσανατολισμό, αυτό δηλαδή της υπεράσπισης των συμφερόντων των λίγων, πορεύτηκε σε όλες τις φάσεις της. Με το ίδιο κριτήριο θα συνεχίσει αν ο λαός δεν της κόψει τη φόρα. Και σε αυτήν και σε άλλους επίδοξους διάφορους σωτήρες. Αυτή λοιπόν είναι η σταθερότητα, η συνέπεια και συνέχεια που υπόσχεται ο κύριος Μητσοτάκης. Να προχωρήσουν βήμα-βήμα οι στρατηγικές επιλογές της άρχουσας τάξης, που μαζί όμως με τα υπόλοιπα κόμματα μέσα στη Βουλή υπηρετούν. Και τελικά όλοι μαζί να κουμαντάρουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την οργή του λαού, για να μην απειληθεί αυτή η λεγόμενη, ονομαζόμενη, περιβόητη πολιτική σταθερότητα του συστήματος. Όσοι λοιπόν βλέπουν στο ΚΚΕ τη συνέπεια, την αγωνιστικότητα, τη μαχητικότητα, μπορούν να δουν ξεκάθαρα και τα δικά τους συμφέροντα στις θέσεις του ΚΚΕ, γιατί αυτά και μόνο τα συμφέροντα υπερασπίζονται οι προτάσεις που έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Προτάσεις που με κάθε αφορμή απορρίπτουν όλα τα άλλα κόμματα. Ας τα σκεφτούν λοιπόν όλοι και όλες όλα αυτά. Απευθυνόμαστε σε όλους τους εργαζόμενους, στους ανθρώπους της βιοπάλης ιδιαίτερα που στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, όχι βέβαια τόσο γιατί τον εμπιστεύονται, αλλά ίσως γιατί πιστεύουν ότι δεν έχουν άλλη επιλογή και έτσι σκέφτονται ότι πιθανόν θα είναι και δεν θα είναι και χειρότερα τα πράγματα από μια κυβέρνηση, όπως τη λένε, δήθεν προοδευτική σε σχέση με αυτή της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη. Ας προβληματιστούν όμως. Εκεί θα φτάσουμε να συγκρίνουμε την επιλογή ζωής που πρέπει να κάνουμε κάθε φορά με το χειρότερο, ή να φτάσουμε να ζητάμε, να απαιτούμε το καλύτερο, αυτό που πραγματικά μπορούμε, αυτό που πρέπει να απολαμβάνουμε σήμερα. Αρχές του 2023 σε λίγο. Ας σκεφτούν λοιπόν όλοι και όλες ότι αυτή η επιλογή, με κριτήριο κάθε φορά στις διάφορες εκλογές να αποφύγουν ίσως κάτι χειρότερο, μήπως τελικά απέτρεψε ποτέ και μια τέτοια εξέλιξη, ή αντίθετα την έφερε πιο κοντά, την γιγάντωσε, τη δυνάμωσε, και πάντα από κάποιο ίσως λιγότερο κακό πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Ακούμε τους προβληματισμούς όλων.
τις σκέψεις όλων των λαϊκών ανθρώπων. Ας σκεφτούν και αυτοί όμως επίσης το εξής. Τι σχέση έχει η πρόοδος, η πραγματική πρόοδος, το λίγο καλύτερο με τους νόμους της κυβέρνησης του Μητσοτάκη που ψήφισε και ο Τσίπρας, συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Και δεν είναι και λίγοι αυτοί αυτά τα χρόνια. Είναι η πιο εμβληματική νόμη που έχει φυσικά ανάγκη το μεγάλο κεφάλαιο και η τάξη του. Νόμοι φυσικά που θα τους εφαρμόσει όποιος κι αν είναι αύριο στο τιμόνι μιας τέτοιας αντιλαϊκής διακυβέρνησης. Έτσι γίνεται πάντα. Ο ένας κόβει και ο άλλος ράβει. Όμως κανένας από αυτούς δεν ξυλώνει ποτέ το αντιλαϊκό αντιδραστικό ρούχο που θέλουν να μας φορέσουν. Τι σχέση έχει η πρόοδος με τη πραγματική πρόοδος, αυτό που λένε αυτοί, η πρόοδός τους, με τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας που όλοι επικαλούνται. Γιατί εκεί μέσα, σε αυτές τις περιβόητες αντοχές, έχει στριμώξει τις απαιτήσεις του λαού μας και τις διεκδικήσεις του ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή το κίνημα, οι εργαζόμενοι να έχουν πάντα στα χέρια τους μια μεζούρα αυτή των κερδών των καπιταλιστών και έτσι να μετράνε τι θα πάρουν. Πως όταν δεν έχουν πολύ μεγάλα κέρδη, τότε μας λένε δεν αντέχει η οικονομία και την πληρώνουν οι εργαζόμενοι με μείωση του εισοδήματος, με μείωση των μισθών, με μείωση των συντάξεων. Τι σχέση έχει η πρόοδος, η πραγματική πρόοδος, με την λεγόμενη κοινωνική συνοχή, για την οποία ο Τσίπρας, όπου βρεθεί και όπου σταθεί τη λέει, ανησυχεί μη τυχόν και διαταραχθεί αυτή η κοινωνική συνοχή και στην πραγματικότητα εγγυάται πώς θα την εξασφαλίσει καλύτερα αυτός. Για να καταλάβει κανείς τι υπηρεσίες προσφέρει στο σύστημα, πρέπει να ξέρει ότι τα λέει αυτά όταν γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι σήμερα μπορεί να δημιουργηθούν και ρογμές σε αυτό το άδικο σύστημα, αφού τίποτα έτσι κι αλλιώς δεν μένει ακίνητο. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ τους εγγυάται πως δεν θα κουνηθεί φύλο και φυσικά δεν θα απειληθεί η σταθερότητα αυτού του βάρβαρου, του σάπιου συστήματος. Βλέπετε λοιπόν πως από διαφορετικές αφετηρίες και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ καταλήγουν όμως στον ίδιο προορισμό. Τον προορισμό που έχει ανάγκη αυτό το άδικο σύστημα και η ελίτ που έχει την εξουσία. Στην περιβόητη στήριξή τους δηλαδή για τη σταθερότητα αυτονών πάση θυσία. Κι όμως για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού η πραγματική πρόοδος σήμερα είναι να συμβάλλουμε όλοι και όλες, όλος ο λαός με την πάλη του, στην αστάθεια ενός τέτοιου συστήματος. Η πρόοδος για το λαό βρίσκεται μόνο στη χειραφέτησή του από τα διάφορα ψεύτικα κάλπικα διλήμματα, στην αμφισβήτηση αυτού του συστήματος που γεννάει ακρίβεια, που γεννάει αυταρχισμό, που γεννάει πολέμους και στη συνάντηση αυτής της οργής, αυτής της αμφισβήτησης με την ανατρεπτική πρόταση διεξόδου που προτείνει το ΚΚΕ. Γιατί η πραγματική πρόοδος είναι η κοινωνία όπου ευημερούν πραγματικά οι πολλοί και όχι οι λίγοι. Είναι η σοσιαλιστική μας ελπίδα. Ασπίδα για το σήμερα, ελπίδα για το αύριο είναι το ΚΚΕ που με την πολιτική του πρόταση δίνει αυτή τη διέξοδο για το λαό. Τέτοιο πρόγραμμα έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τέτοια πρόταση διακυβέρνησης εξουσίας έχει. Εμπόδιο για να γίνει πράξη αυτή η πρόταση είναι η μεγάλη καπιταλιστική ιδιοκτησία και εξουσία των λίγων. Με αυτή πρέπει να έρθει σε ρήξη όποιος μιλάει για πραγματική πρόοδο και δεν κοροϊδεύει ή δεν θέλει να κοροϊδέψει το λαό και την νεολαία. Συνοπτικά, το πρόγραμμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην υγεία, για παράδειγμα, καταργεί την επιχειρηματική δράση που την πλήρωσε ο λαός μας στην περίοδο της πανδημίας. Καταργεί την επιχειρηματική δράση των ιδιωτών ληστών στην ενέργεια. Μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί
και η ενεργειακή επάρκεια της χώρας μας και η εξάλληψη της ενεργειακής φτώχειας για τον λαό. Αποδεσμεύει τη χώρα αυτή η πρόταση από το ΝΑΤΟ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το λαό κυρίαρχο στην εξουσία, εξοικονομώντας έτσι πολύτιμους πόρους και διαμορφώνοντας τις διεθνείς σχέσεις της χώρας στη βάση του αμοιβαίου ωφέλους και συμφέροντος με όλους τους λαούς και με όλες τις χώρες του κόσμου. Προβλέπει η πρότασή μας νέους θεσμούς άσκησης της διακυβέρνησης από τους ίδιους τους εργαζόμενους, ελέγχου της εξουσίας από τον ίδιο το λαό, με εκλογή εργαζομένων εκπροσώπων βουλευτών και όχι με πάτσιδες κοράκια. Η εργατική εξουσία με πυρήνα τους χώρους δουλειάς είναι ο μόνος καινοτόμος τρόπος διακυβέρνησης, γιατί φέρνει στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής τους πραγματικούς παραγωγούς αυτού του πλούτου της χώρας. Τεκμηριώνει η πρότασή μας πως ο λαός μας σήμερα μπορεί να ζήσει με σύγχρονα δικαιώματα, με ποιότητα ζωής που αντιστοιχεί πραγματικά στον 21ο αιώνα και στις δυνατότητες της εποχής μας. Κι αν όλα αυτά φαίνονται σε κάποιους μακρινά, συμπορευτείτε σας λέμε μαζί μας για να τα φέρουμε όσο γίνεται πιο κοντά και όσο γίνεται πιο γρήγορα να γίνει αυτό. Αυτό είναι για μας το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό. Γι' αυτό με αυτή τη θέληση, με αυτό το πείσμα, με αυτή την πίστη προχωράμε μπροστά. Προχωράμε δυνατά, αποφασιστικά, όλοι και όλες χέρι-χέρι, μια γροθιά για να ανθίσει το χαμόγελο στα χείλη όλων, στα χείλη των παιδιών μας. Γεια σας, καλή δύναμη, καλή υγεία να έχετε.